Να το καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Βλέπω όλες σας τις συνεντεύξεις σας και είτε μία κριτική στην κυβέρνηση. Θα πω εγώ ότι ήταν μια καταστροφή βιβλική που πιθανόν να μην μπορούσε να αντιμετωπιστεί με οποιοδήποτε μέσο. Εσείς βέβαια κάνετε λόγο και για αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και για έλλειψη οργάνωσης της πολιτικής προστασίας. Να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Δεδομένο πρώτο. Η κυβέρνηση είχε περισσότερα από 170 εκατομμύρια για να κάνει αντιπλημμυρικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτά δεν αξιοποίησε ούτε ένα ευρώ. Δεδομένο δεύτερο. Ο κύριος αγοραστός, ο Γαλάζιος Περιφερειάρχης, πανηγύριζε για 530 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά και για άλλα 140 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά που γίνανε μετά τον Ιαννό. Και η απορία είναι η εξής. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα των πολιτών? Αυτά τα χρήματα ζαλίζουν. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Δεδομένο τρίτο. Χθες είχαμε μία αποκάλυψη, η οποία σήμερα πλέον έχει τεκμηριωθεί τελείως και μετά την παραδοχή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας πήγε και έσπασε το φράγμα το οποίο έπνιξε τα χωριά του Παλαμά. Το φράγμα αυτό έσπασε με απόφαση 4 η ώρα το πρωί. Βρήκε τον κόσμο στον ύπνο. Και εδώ προκύπτουν κάποια πολύ απλά ερωτήματα. Υπήρχε συντονιστικό κέντρο ελέγχου? Η περιφέρεια έδρασε μόνη της? Η κυβέρνηση γνώριζε? Πήραν απόφαση να σπάσουν ένα φράγμα 4 η ώρα το πρωί και να στείλουν 112 μετά από 3 ώρες. Πλέον, και θα σταθώ στο τελευταίο, δεν μιλάμε απλά για πολιτικές ευθύνες. Πλέον μιλάμε για ποινικές ευθύνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συμβεί και πρέπει η κυβέρνηση και περιφέρεια να δώσουν απαντήσεις. Και τελευταία φράση για να κλείσω. Υπάρχει το παράδειγμα της Σλοβενίας. Η Σλοβενία την τρίτη μέρα που αντιμετώπισε μια μεγάλη πλημμύρα αρχές Αυγούστου, την τρίτη μέρα είχε στο πεδίο βοήθεια από 6 χώρες για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του φαινομένου. Πλέον εμείς ξημερώνει η 10η μέρα και έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρά ζώα τα οποία είναι ακόμα άταφα σε όλη την περιοχή του κάμπου. Μιλάμε για μια τεράστια υγειονομική βόμβα και μιλάμε για ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν ρεύμα και νερό. Άρα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θεωρείτε ακόμα δηλαδή και τώρα υπάρχει μια ολιγορία στο γεγονός της παροχής βοήθειας και της, ακόμη και της ταφής των ζώων? Γιατί μας έλεγαν οι καθηγητές, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε λίγο πριν, ότι δεν υπάρχει μια μέρημνα στο να συγκεντρωθούν αυτά τα ζώα από φορείς, από κάποιους αρμόδιους με ειδικές στολές, με. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ρεπορτάζ σας είναι απόλυτα ακριβές με βάση τις πληροφορίες που και εγώ γνωρίζω από την περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν γίνεται να ζητάς από τους κατοίκους, αν κάποιος έχει 100 ζώα, να πεις ότι θα πάει απλά αυτός να τα περισυλλέξει μετά από τόσες μέρες. Και να τα κάψει. Κυριολεκτικά αντιμετωπίζουμε συνθήκες υγειονομικής βόμβας και σίγουρα δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί αυτή η λύση. Δεν είναι λύση να στείλεις παιδιά που είναι φαντάρι να τα μαζέψει ο στρατός. Θα πρέπει να υπάρχει κόσμος από συγκεκριμένες μονάδες υγειονομικές με συγκεκριμένες στολές, με συγκεκριμένο εξοπλισμό, ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Το ότι το συζητάμε 10 μέρες μετά, παρένθεση, για ένα φαινόμενο που το γνωρίζαμε όλοι, το αστεροσκοπείο, είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή 3 του Σεπτεμβρίου ότι περιμένουμε φαινόμενα τα οποία μπορούν να ξεπεράσουν τους 70 τόνους νερό αναστρέμα. Άρα δεν μπορεί κάποιος να δικαιολογηθεί να πει ότι δεν περίμενε τι θα αντιμετωπίσει. Ξέραμε τι έρχεται. Θα πει κάποιος όμως, κύριε Ηλιόπουλε, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε, γιατί δεν φρόντισε να φτιάξει μια γραμμή να ακολουθηθεί από όλες τις κυβερνήσεις, μια πολιτική προστασία τόσο ισχυρή που να μην μπορεί κάποιος να την αμφισβητήσει και να την αλλάξει? Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση και έρχεται στο ζήτημα του αν φτιάχνουμε δομές με ανθεκτικότητα στο ελληνικό κράτος. Δεν μπορώ προφανώς, θα ήταν άδικο να μην παραδεχτώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε πολύ συγκεκριμένες ακραίες καταστροφές. Αυτές οι καταστροφές όμως θα πρέπει να είναι ένα τεράστιο καμπανάκι για όλους μας. Τι κάναμε εμείς μετά από αυτές τις καταστροφές? Φέραμε έναν από τους καλύτερους επιστήμονες, τον Γερμανό Γκολντάμερ, ο οποίος άφησε με ομοφωνία της Βουλής, με ομοφωνία των πολιτικών δυνάμεων, ο οποίος άφησε ένα συγκεκριμένο πόρισμα για το πώς μπορεί να οργανωθεί πολιτική προστασία. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μην ακολουθήσουμε αυτό το πόρισμα. Δεύτερο ζήτημα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Υπήρχαν χάρτες διαχείρισης κινδύνου πλημμύρων ήδη από το 2018 εγκεκριμένοι και αναρτημένοι στο αρμόδιο Υπουργείο. Αυτούς τους χάρτες η κυβέρνηση έπρεπε να τους έχει αναθεωρήσει το 2021, και με βάση αυτές τις αναθεωρήσεις θα έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά επέλεξαν να μην τα κάνουν. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να σκεφτούμε ότι επέλεξαν να μην τα κάνουν τη στιγμή που είχαν και πάρα πολλούς πόρους.
πόρους που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε από την περίοδο που η χώρα μπήκε στην οικονομική κρίση μέχρι το 2019 και το 2020. Μάλιστα. Όταν δεν έχεις εκμεταλλευτεί καν τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και με βάση την τελευταία αναθεώρηση έχουν απεντάξει αντιπλημμυρικά έργα. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Είμαστε μια χώρα που είχαμε λεφτά να κάνουμε αντιπλημμυρικά και αντί να προχωρήσουμε σε αυτό, τα απεντάξαμε. Ναι. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η θέση σας και γιατί η τραγωδία αυτή συνεχίζεται και εξακολουθεί στη Θεσσαλία, δύο λόγια θέλω για τις εσωκομματικές εκλογές. Μία φράση για να κλείσουμε. Τι σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ, τι μπορεί να σημαίνει μια νέα αρχή? Μία πάρα πολύ απλή φράση. Πρώτα απ' όλα, καλούμε όλους τους δημοκρατικούς, προοδευτικούς, αριστερούς πολίτες την Κυριακή να έρθουν να ψηφίσουν. Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε όποιον το επιθυμεί. Mm-hmm. Η κοινωνία χρειάζεται μία ισχυρή αντιπολίτευση και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζεται μία δυνατή φωνή. Αυτή η φωνή θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να επιλέξουμε την καλύτερη λύση και για την ενότητα και για την προοπτική του χώρου. Γνωρίζετε πολύ καλά, δεν το έχω κρύψει από την πρώτη στιγμή. Υποστηρίζω την υποψηφιότητα της Εύης Αξιόγλου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μια ουσιαστικά ενωτική υποψηφιότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει μέσα από την εργασία του και τη δουλειά του ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως λέω ότι το κρίσιμο για μας είναι η συμμετοχή. Γι' αυτό επιμένω στον κάλεσμα των πολιτών. Και χρειάζεται να υπάρχει μια ισχυρή δύναμη αντιπολίτευση, γιατί δυστυχώς έρχονται πολύ δύσκολα και στην οικονομία και στα εργασιακά και στην ακρίβεια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λιόπουλη, για τη συνδρομή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.